Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Η καθημερινότητά μας σε πρώτο πλάνο είναι 3η 10 Σεπτεμβρίου. Δεν ξέρω τι καιρός επικρατεί έξω, εγώ μπήκα 10 η ώρα το πρωί και ακόμη δεν έχω βγει. Όταν τελειώσει η εκπομπή λοιπόν, θα πάω κι εγώ να κάνω τη βόλτα μου εντός ΔΕΘ, γιατί ξέρετε, η ΔΕΘ θα είναι σε ισχύ μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή που ολοκληρώνεται με την παρουσία βέβαια πολιτικών αρχηγών από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κόσμος δεν ξέρω, δεν είναι πολύ στην ώρα αυτή, γιατί οι καιρικές συνθήκες δεν είναι και οι καλύτερες. Άλλωστε θα ακολουθήσουν κάποιες ημέρες άστατου καιρού, γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Παρ' όλα αυτά, η ΔΕΘ ανοίγει το απόγευμα κάθε μέρα για όλους εσάς που θέλετε να κάνετε τη βόλτα σας, να επισκεφτείτε τα περίπτερα. Συμμετέχουν πάρα πολλοί άνθρωποι εδώ από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό επίσης, γιατί έχει διεθνές χαρακτήρα και μάλιστα έχουμε και πάρα πολλούς εμπορικούς επισκέπτες. Ήδη έχω επικοινωνήσει με τη διοίκηση της ΔΕΘ, με τον πρόεδρο του Τάσο Τζίκα, και μου είπε ότι έχουν γίνει και πολλές B2B συναντήσεις. Θα τον έχουμε τις επόμενες ημέρες για να δούμε τα αποτελέσματα της έκθεσης και φυσικά αν έχει πετύχει το στόχο της. Γιατί ξέρετε, κάθε μεγάλο εκθεσιακό γεγονός έχει να εξυπηρετήσει και 5-10 βασικούς στόχους. Δεν θέλω να χάνω χρόνο, θα μείνω ωστόσο στο πλαίσιο της ΔΕΘ, γιατί εκεί συναντήσαμε την Υπουργό Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, τη Σοφία Τζαχαράκη, τις προηγούμενες ημέρες, το Σάββατο συγκεκριμένα, μετά ακριβώς την τελετή των εγγενείων, να δούμε τι μας δήλωσε όσον αφορά την κοινωνική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεσμεύσεις οι οποίες θα γίνουν πράξη σε άμεσο χρονικό διάστημα, όχι στο μεσοπρόθεσμο έτσι, διάστημα, έχουν να κάνουν με το δημογραφικό, με τη στέγαση, με τη στήριξη οικογένειας. Άρα θα δείτε ότι μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με μια λελογισμένη αλλά υπάρχουσα αύξηση επιδομάτων, ειδικά ως προς το πεδίο, όχι το γένας, και το στεγαστικό για να δώσουμε περισσότερες επιλογές στα νέα ζευγάρια να βγουν σπίτι, είτε πρόκειται να νοικιάσουν ή να αγοράσουν, σε συνέχεια και του υπάρχοντος προγράμματος Σπίτι 1, που ήδη έχει πάνω από 7.000 εκταμιευμένα δάνεια. Και βέβαια μέχρι το τέλος της χρονιάς αυτός ο αριθμός θα έχει φτάσει στα 9.155 σχεδόν δάνεια, τα οποία έχουν εκταμιευτεί. Άρα αντίστοιχα ζευγάρια, περίπου 20.000 συμπολίτες μας και τα παιδιά, έχουν βρει το σπίτι τους. Θα υπάρξει το Σπίτι 2, μια καινούργια εξέλιξη στην οποία κάνουμε διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα χρήματα. Και βέβαια το μεγάλο κομμάτι είναι να ανοίξουμε τα κενά κλειστά διαμερίσματα, τα οποία μέχρι τώρα παραμένουν κλειστά για διαφορούς λόγους, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Κοντά σε αυτά, βελτιώνουμε και τα προγράμματα κοινωνικής στέγασης αλλά και ανακαινήσεων, πράγματα τα οποία τρέχουν από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Άρα, θα έλεγα ότι στο σύνολο των πολιτικών θα δείτε μέτρα ενίσχυσης οικογένειας και βέβαια ενίσχυσης και των δημογραφικών τάσεων, οι οποίες δυστυχώς είναι πάρα πολύ αρνητικές. Δεν πιστεύουμε ότι μπορεί εύκολα να αναστραφεί όλο αυτό το οποίο γίνεται εδώ και χρόνια. Οι μειώσεις των γεννήσεων γίνονται από το 1981 δυστυχώς. Είναι ένα διαχρονικό ζήτημα. Είναι διαχρονικό και είναι και διεθνές. Αν δείτε όλα τα στοιχεία από την Παγκόσμια Τράπεζα και τον ΟΟΣΑ, θα σας δημιουργήσει έκπληξη, αλλά είναι αλήθεια ότι δυστυχώς ακόμα και πολύ εύπορες χώρες του Βορρά έχουν αυτή τη στιγμή περίπου το ίδιο ή κάπως μικρότερο ποσοστό στο ποσοστό της γονιμότητος. Αυτό το οποίο είναι στην Ελλάδα περίπου 1,38, φανταστείτε δηλαδή. Αυτό όλο δημιουργεί, όπως καταλαβαίνετε, ένα ρεαλισμό ως προς τις προοπτικές, αλλά και μια αισιοδοξία ότι μπορούμε να ενισχύσουμε την οικογένεια και εν τέλει να αποφασίσουν το πόσα παιδιά θέλουν να κάνουν. Άρα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, δεν εφησυχάζεστε κι εσείς. Ωστόσο, τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής, θεωρείτε ότι ο κόσμος άρπαξε, που λέμε, την ευκαιρία και για το πρόγραμμα το Σπίτι 1. Για το Σπίτι 1 σίγουρα το ενδιαφέρον είναι πολύ ζωηρό. Okay. Το έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ νεολαία. Αυτό το οποίο θα πρέπει να κρατάμε ούτως ή άλλως στα υπόψη είναι ότι ανέδειξε και προβλήματα της αγοράς. Το θέμα της διαθεσιμότητας των διαμερισμάτων, η παλαιότητα, το γεγονός ότι πάρα πολλά διαμερίσματα έπρεπε με κάποιο τρόπο και να ανακαινιστούν αλλά κυρίως να αναβαθμιστούν και ενεργειακά. Okay. Γιατί καταλαβαίνετε ότι στην Ελλάδα έχουμε ένα στεγαστικό απόθεμα αρκετά πεπαλαιωμένο. Εμείς με το κομμάτι των μέτρων που έχουμε λάβει για το ΦΠΑ στις κατοικίες, προφανώς έχουμε πάρει θετικά μέτρα προς αυτό, αλλά όλα αυτά για να εντυπωθούν στο διαθέσιμο στεγαστικό απόθεμα θέλει καιρό. Άρα έχει και άμεσα μέτρα, αλλά έχει και έμεσα μέτρα. Ελπίζουμε όλα αυτά να διευρύνουν, όπως είπαμε, τις επιλογές. Καλή δύναμη ευχόμαστε. Θα τα ξαναπούμε. Καλή διαμονή στη Θεσσαλονίκη. Χαιρετισμούς και σε τηλεθεάτριες, τηλεθεατές. Ξέρω ότι πάντα είναι ένας σταθμός ο οποίος και εγώ αγαπώ ιδιαίτερα, Βεργίνα TV, και εύχομαι καλή έτσι, δύναμη σε όλους μας.
Ευχαριστούμε θερμά την Σοφία τη Ζαχαράκη, την Υπουργό Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, για την αποκλειστική δήλωση που έκανε στη Βεργίνα Τηλεόραση. Και ήδη έχουμε προγραμματίσει την επόμενη φορά που θα ανέβει στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη να τη φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο, για να έχουμε τη δυνατότητα να πούμε πολλά περισσότερα. Συνεχίζουμε τώρα με τη δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών, του Θόδωρου του Λιβάνιου, πάλι στο πλαίσιο τη ΔΕΘ. Επισκέφτηκε και ο ίδιο εδώ την περιοχή, άλλωστε συμμετείχε και σε πάρα πολλέ συσκέψει που γίναν και στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Υπάρχει εδώ ο υφυπουργός, ο αρμόδιος υφυπουργός, ο Κώστας Ογκιουλέκας, για θέματα Μακεδονίας και Θράκης. Μια ολιγόλεπτη δήλωση με τη δική του ουσία, ωστόσο. Είστε πολύ συχνά στην περιοχή, γιατί υπάρχει και το σχετικό υφυπουργείο εδώ, Υφυπουργείο Εσωτερικών Τομέας Μακεδονίας Θράκης. Τι θα δούμε το επόμενο διάστημα όσον αφορά τα κρίσιμα και κύρια ζητήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε? Έχουμε πολλά ζητήματα να αντιμετωπίσουμε στην Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία μας και στη Θράκη. Δουλεύουμε πάρα πολύ και με τις τρεις περιφερειακές αρχές και με όλους τους δημάρχους της περιοχής. Ήδη είναι σε εξέλιξη πολλά και σημαντικά έργα υποδομών, η οποία έχουν σκοπό να διευκολύνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής, και δουλεύουμε και με νομοθετικές πρωτοβουλίες προκειμένου να δώσουμε πραγματικά κίνητρα στους πολίτες της χώρας, στους πολίτες Μακεδονίας Θράκης, με την πρημοδότηση για παράδειγμα της εντοπίας, να μείνουν και να εργαστούν στον τόπο τους. Ένα από τα προβλήματα που έχουμε αντιμετωπίσει είναι το δημογραφικό. Οι πολίτες που στενάζουν πολλές φορές με την καθημερινότητα, με τα προβλήματα, με την ακρίβεια, με πολύ απλά και ουσιαστικά πράγματα, γιατί δίνουμε αριθμούς στη δημοσιότητα που εξαιρετική πολλές φορές, αλλά στην τσέπη του καταναλωτή περισχύει κάτι άλλο. Η ακρίβεια είναι όντως ένα φαινόμενο της εποχής. Εργαζόμαστε και με ελέγχους στην αγορά, αλλά και συντονισμένα με κίνητρα, με το e-καταναλωτής για παράδειγμα, προκειμένου να διευκολύνουμε τους πολίτες να επιλέξουν τα φτηνότερα προϊόντα που είναι διαθέσιμα. Σε κάθε περίπτωση όμως η κυβέρνηση είναι εστιασμένη στην βελτίωση της καθημερινότητας. Εμείς από την πλευρά μας ως Υπουργείο Εσωτερικών θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε ακόμα περισσότερο τη γραφειοκρατία, να καταργήσουμε πιστοποιητικά και να μπορέσουμε να εξυπηρετούμε πιο αποτελεσματικά και με μεγαλύτερη διαφάνεια πολίτες. Πιάνομαι από το τελευταίο που είπε ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Λιβάνιος, φροντίζουν και δουλεύουν για τη βελτίωση της καθημερινότητας, και επειδή και εμείς αυτό είμαστε ταγμένοι να κάνουμε μέσα από αυτή την εκπομπή, η καθημερινότητά μας σε πρώτο πλάνο, θα έχουμε άμεση συνεργασία και άμεση παρέμβαση στο Υπουργείο και επικοινωνία φυσικά με τον αρμόδιο Υπουργό και τους αρμόδιους υφυπουργούς, μιας και εδώ υπάρχει και ο Υφυπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Αγκιουλέκας, τον οποίο θα φιλοξενήσουμε το επόμενο διάστημα. Και θέλω έτσι να, οδεύοντας σιγά σιγά προς το κλείσιμο της εκπομπής, είναι 5 και 4, να κλείσουμε με κάτι πολύ ευχάριστο. Γιατί ξέρετε, φίλες και φίλοι, να επιβραβεύεται το επιχειρήν με τα όποια προβλήματα έχει τη σήμερον ημέρα είναι μεγάλη υπόθεση. Και μάλιστα μέσα από μια διαγωνιστική διαδικασία. Γιατί ναι, υπάρχουν και αυτοί οι επιχειρηματίες οι οποίοι δημιουργούν, καινοτομούν, πρωτοπορούν, εξελίσσονται και ακολουθούν μια ανωδική πορεία, έχοντας πάντα το βλέμμα στραμμένο μπροστά, με όραμα. Ένας επιχειρηματίας πρέπει να παίρνει και το ρίσκο του, αλλά να έχει και όραμα αν θέλει να πετύχει. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα πολύ όμορφο βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για τα βραβεία επιχειρηματικότητας 2024, που έχει ειδική μνήμα σε έναν άνθρωπο που βραβεύτηκε στην εκδήλωση που έγινε πολύ προσφάτως, την Πέμπτη αν δεν κάνω λάθος, στην Ποτίδια Χαλκιδικής, στο Pomegranate Hotel. Μιλάμε για τον όμιλο Τσερκεζίδης Group. Πού δραστηριοποιείται αυτός ο όμιλος? Υπάρχει μια κατασκευαστική εταιρεία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και από το 2012 και μετά έκανε ένα άνοιγμα στο κομμάτι της ανακύκλωσης. Τι κάνει εκεί, θα το δούμε και σε εικόνα. Υπήρξε ειδική τελετή όπου βραβεύθηκαν πάρα πολλοί επιχειρηματίες, μεταξύ αυτών και ο Νίκος μαζί με τον Γιάννη, είναι οι αδελφοί, οι αφοί Τσερκεζίδη, που έχουν δημιουργήσει μια πολύ ιδιαίτερη εγκατάσταση, και αυτό μπορώ να έχω ιδία γνώμη, γιατί πήγα, επισκέφτηκα τις εγκαταστάσεις της ανακύκλωσης, το χώρο αυτό, ο οποίος θέλω να πω ότι έχει γίνει με άλλες προδιαγραφές, και θα δείτε τι εννοώ σε πολύ λίγο αφού δούμε το σχετικό βίντεο. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το Επιμελητήριο Χαλκιδικής διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία την εκδήλωση «Θεσμός Βραβεία Επιχειρηματικότητας 2024» στο ξενοδοχείο Pomegranate στη Νέα Ποτίδια Χαλκιδικής. Αριστεία, καινοτομία, βιώσιμη ανάπτυξη και στήριξη της τοπικής αλυσίδας είναι μερικά από τα στοιχεία βάσει των οποίων αξιολογήθηκαν οι υποψήφοι. Ο στόχος της διοίκησης του επιμελητηρίου, όπως τόνισε ο πρόεδρος Γιάννης Κουφίδης, είναι η επιβράβευση των επιχειρηματιών του νομού, αλλά και η τόνωση της ευγενούς επιχειρηματικής άμυλας. Μεταξύ των επιχειρηματιών που βραβεύτηκαν και ο πρόεδρος της εταιρείας Αφή Τσερκεζίδη,
που από το 2012 δραστηριοποιείται στον τομέα της ανακύκλωσης. Πρόκειται για μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης με όλες απαιτούμενες πιστοποιήσεις και το πρώτο επισκέψιμο πάρκο σε όλη την Ελλάδα με έδρα την Νικήτη Χαλκιδικής. Αναφερόμενος στην επένδυση, ο κ. Τσερκεζίδης έκανε λόγο για ένα πρότυπο περιβαλλοντικό πάρκο με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με χώρο ανακύκλωσης δομικών υλικών, αλλά και μια νέα μονάδα κομποστοποίησης. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, τον κ. Κοφίδη, όλη την οργάνωση. Για δεύτερη φορά μας τιμή την Αφή Τσερκεζίδη. Εταιρεία ανακύκλωσης κατασκευαστική. Στον χώρο της Ιδονίας, Χαλκιδική. Παραμένετε στον τόπο σας, επενδύετε εδώ με έδρα την Νικήτη Χαλκιδικής, όπως είπαν και οι φορείς προηγουμένως, το Γραφείο Πρωθυπουργού, βουλευτές κτλ. Ιδιωτική πρωτοβουλία είναι το ΠΑΝ. Ιδιωτική πρωτοβουλία. Δημιουργήσαμε το πρώτο πάρκο στην Ελλάδα. Δημιουργήσαμε εστιατόριο για αμαία. Και τώρα δημιουργούμε ένα μεγάλο θέατρο. Και παράλληλα κάνουμε και φεστιβάλ γκράφιτι που θα είμαστε έτοιμοι σε 3 μήνες. Ήδη υπάρχει τεράστιο εκπαιδευτικό ενδιαφέρον, καθώς δεκάδες σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επισκέπτονται το χώρο, αλλά και εκπρόσωποι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Εκπροσωπώντας τον Όμιλο, η δημοσιογράφος Βάσο Ανολίδου αναφέρθηκε στη στόχευση δραστηριότητας των Αφή Τσερκεζίδη που ακουμπά σε 3 βασικούς στόχους: προστασία περιβάλλοντος, ένα καθαρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα προσαρμοσμένο σε ευρωπαϊκές επιταγές και φυσικά υιοθέτηση ενός μοντέλου κυκλικής οικονομίας. Μέσα από τη δραστηριότητά μας, και κλείνω, δεν θέλω να σας κουράσω, πετυχαίνουμε 3 πολύ βασικούς στόχους. Τι δηλαδή, προστασία περιβάλλοντος, ένα καθαρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα πάντα τις ευρωπαϊκές επιταγές προσαρμοσμένων και φυσικά προάγουμε την κυκλική οικονομία. Από το 2012 λοιπόν μέχρι και σήμερα η Αφή Τσερκεζίδη, ο Νίκος και ο Γιάννης και ο Νίκος, δραστηριοποιούντας το τομέα αυτό με λαμπρά μέχρι στιγμής αποτελέσματα, κάτι που επιβεβαιώνεται κυρίες αθλητά και από την ξεχωριστή αυτή διάκριση που χαίρομαι πάρα πολύ γιατί έγινε με διαγωνιστικούς όρους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, είναι μια διαφανής διαδικασία. Και αν θέλετε, έχει και μία επέκταση στο κοινωνικό έργο, στην κοινωνική προσφορά. Διότι η βράβευση αυτή σε μία εκδήλωση θεσμό, κύριε Κουφίδη, και σας χαίρομαι θερμά για αυτό το οποίο κάνετε, έχει μία ευρύτερη σημειολογία. Ποια είναι αυτή, κατ' εμέ, στη ζωφερή πραγματικότητα που βιώνουμε, το να επιβραβεύεται, κυρίες και κύριοι, η επιχειρηματικότητα, η καινοτομία, η πρόοδος, η εξέλιξη, αποκτά πολύ μεγάλη σημασία. Κλείνοντας λοιπόν, θα ήθελα να υπογραμμίσω το εξής. Οι άνθρωποι που τιμούνται σήμερα, ας αποτελέσουν για όλους εμάς, κυρία Σαμογλαβά, ένα φωτεινό παράδειγμα. Και όπως λέει και ο Νίκος, με όσες δυνάμεις διαθέτει ο καθένας, ας παλέψουμε συνολικά για μια καλύτερη Ελλάδα. Γιατί το οφείλουμε στην επόμενη γενιά. Παραλαμβάνοντας το βραβείο, ο κύριος Τσερκετζίδης ευχαρίστησε τη δίκη στο ΕΒΕ για την ξεχωριστή αυτή βράβευση και αφιέρωσε το βραβείο στον αδελφό του Γιάννη που οραματίστηκαν μαζί τη συγκεκριμένη επένδυση. Με το βραβείο Αναχείρας, κύριε Τσερκεζίδη, στον απόϊχο των βραβείων επιχειρηματικότητας 2024, πού αφιερώνετε το βραβείο αυτό? Το βραβείο αυτό το αφιερώνω στον αδελφό μου, το μικρό, το Γιάννη, που μαζί δημιουργήσαμε αυτό το όραμα. Ευχόμαστε καλή συνέχεια, καλή πορεία, να είναι μόνο ανωδική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το επόμενο αδελφό του χρόνου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αρμόδια Διεπιστημονική Διαπενεπιστημιακή Επιτροπή για την αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιωτήτων των επιχειρήσεων για τα φετινά βραβεία ήταν καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αλλά και του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Αυτό έγινε νομίζω για πρώτη φορά. Ήταν κάτι το οποίο νομίζω βοήθησε πάρα πολύ τόσο στο κομμάτι της ολιστικής αξιολόγησης. Πράγματι, υπήρξαν μέλη από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Συνάδελφος, από το καθηγήτρια, από το Τμήμα Λογιστικής και Μακροοικονομικής, κυρία Μαυραγάνη, από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Αυτά λοιπόν με τη βράβευση και εξειδικευμένα του επιχειρηματία, των αδελφών Τσερκεζίδη. Θα βρεθούμε εμείς το επόμενο διάστημα στους χώρους να κάνουμε ένα έτσι πολύ ωραίο αφιέρωμα, γιατί αξίζει. Ακούσατε πόσο ωραία πράγματα κάνουν εκεί. Δεν είναι μόνο το κομμάτι της ανακύκλωσης, για το οποίο θα μιλήσουμε σε άλλη εκπομπή με αρμοδίους. Πόσο σημαντικό δηλαδή είναι να υποστηρίζουμε αυτή τη φιλοσοφία, γιατί για μένα είναι καθαρά μενταλιτέ. Είναι θέμα νοοτροπίας. Να μάθουμε να ανακυκλώνουμε. Ανακυκλώνω
πάρα πολλά χρόνια, γιατί κατάγομαι από την Δυτική Μακεδονία, από την Κοζάνη. Εκεί έχουμε ένα πρότυπο, μια πρότυπη μονάδα, τη Διάδημα, όσον αφορά τη διαχείριση απορριμμάτων και το κομμάτι της ανακύκλωσης, που είναι πρωτοπορή και καινοτομή και είναι πρώτη σε πανελλαδικό επίπεδο. Διαχωρισμός όλων των υλικών, γυαλί, πλαστικό, χαρτί, αλουμίνιο κτλ. Πρέπει λοιπόν να βάλουμε την ανακύκλωση στη ζωή μας. Γιατί πρέπει να σκεφτόμαστε ότι και εμείς οι ίδιοι είμαστε κοινωνοί όσον αφορά το κομμάτι της προστασίας του περιβάλλοντος. Σας αφήσω όμως τώρα την ανακύκλωση και συνεχίσουμε με τα βραβεία τα επιχειρηματικά, γιατί βραβεύτηκαν πάρα πολλές επιχειρήσεις. Θέλω όμως να δούμε τώρα τι δήλωσε ο πρωταγωνιστής αυτών των βραβείων, ο οραματιστής, ο εμπνευστής, όπως θα το πούμε και κατηδία στη συνέντευξη που κάναμε με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, τον κύριο Γιάννη Κουφίδη, ένας δυναμικός άνθρωπος, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι διοίκησης τα τελευταία χρόνια. Έχουν και εκεί εκλογές. Το επόμενο διάστημα θα έχουμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε και τις δικές τους απόψεις, όπως και των υπολείπων που διεκδικούν την Προεδρία. Για να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο κύριος Κουφίδης όσον αφορά την εκδήλωση αυτή που αποτελεί θεσμό τα τελευταία χρόνια. Είμαστε στο Πομεγκρανάτε μαζί με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει εμπνευστεί τα βραβεία επιχειρηματικότητας. Βραβεία επιχειρηματικότητας 2024 και είναι εδώ, σύσσωμοι όλοι. Φορείς, πολιτική ηγεσία, στελέχη της κυβέρνησης και ευρύτερα φορείς περιοχής βεβαίως, για να τιμήσουν ανθρώπους που διαπρέπουν στο κομμάτι το οποίο εκπροσωπούν. Κύριε Κουφίδη, χαιρόμαστε ιδιαίτερα, είμαστε και εμείς εδώ για να τιμήσουμε με την πλευρά μας ως τηλεόραση Βεργίνα τον πολύ ωραίο αυτό θεσμό, γιατί είχε γίνει θεσμός. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για την περιοχή και να στηρίζετε κι εσείς αντίστοιχα τους ανθρώπους μέλη που διαπρέπουν κάπου? Είναι πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ κρίσιμο, και αυτό το βλέπουμε από τη συμμετοχή που υπάρχει από τις επιχειρήσεις Χαλκιδικής και γενικά με όλη αυτή τη θέρμη που έχουν αγκαλιάσει τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Ο στόχος είναι η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων του τόπου μας. Αυτό που θέλουμε να διαφημίσουμε παντού, σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, είναι ότι η Χαλκιδική δεν είναι μόνο τουρισμός. Η Χαλκιδική είναι επιχειρήσεις που έχουν πάρα πολύ καλές υπηρεσίες, που έχουν πολύ καλά προϊόντα, που έχουμε μεταποίηση τρομερή στο νομό, πάρα πολλά εργοστάσια, premium προϊόντα και όχι μόνο, και αναβαθμισμένες επιχειρήσεις που έχουν να κάνουν ακόμα και με τον ιατρικό κλάδο. Αυτά θέλουμε να διαφημίσουμε, γι' αυτό γίνεται αυτός ο διαγωνισμός αυτά τα χρόνια. Θέλουμε να προωθήσουμε τις επιχειρήσεις μας και τους ανθρώπους και από την άλλη να τους βάλουμε σε μια διαγωνιστική διαδικασία, ώστε να δουν τις καλές πρακτικές που κάναν αυτές οι επιχειρήσεις οι οποίες βραβεύονται, και οι άλλοι να δουν τι διαφορετικό έχουν γίνει για να γίνουν και αυτή την επόμενη φορά οι άνθρωποι που θα βραβευτούν και οι άνθρωποι που θα πάνε καλύτερα και βήματα παραπέρα τις επιχειρήσεις τους. Η κυβέρνηση, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι όσον αφορά την υγιή επιχειρηματικότητα και τα περιβάλλον, αν δημιουργεί δηλαδή φιλοεπενδυτικό περιβάλλον, ένα σύμμαχος η πολιτεία ή εχθρός τελικά, τι είναι για σας? Για μας καταρχήν θεσμικά είμαστε ένα όργανο σαν Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων που έχουμε συνεχή επαφή με το Υπουργείο Ανάπτυξης και με τα συναρμόδια Υπουργεία, για να βλέπουμε προβλήματα που δημιουργούνται συνεχώς, γιατί αυτό είναι κάτι δυναμικό όπως ξέρετε. Συνεχώς την επιχειρηματικότητα και να δίνουμε προτάσεις για να μπορέσουμε να λύνουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση, μια πολύ καλή συνεργασία. Πρέπει να γίνουμε ακόμα πιο αποτελεσματικοί. Δυστυχώς βλέπουμε τι συμβαίνει παγκοσμίως με όλες αυτές τις κρίσεις που έχουν έρθει απανωτά στη χώρα μας. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε ακόμα καλύτερη συνεργασία για να μπορούμε να λύνουμε προβλήματα. Ευχόμαστε τα καλύτερα, μόνο επιτυχίες. Και γιατί όχι να είμαστε και του χρόνου εδώ, με ακόμη περισσότερες συμμετοχές. Θέλετε να μας πείτε λίγο πώς γίνεται η διαδικασία? Είπατε είναι διαγωνιστική διαδικασία. Αυτοί που ενδιαφέρονται, που μας βλέπουν αυτή την ώρα μέσα από τη Βεργίνα τηλεόραση, πού μπορούν να απευθυνθούν? Καταθέτουν αιτήσεις στη σελίδα του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής. Υπάρχει μια επιτροπή διαπανεπιστημιακή από τα 3 πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης, που εκεί μπαίνουν τα κριτήρια, οι όροι και οι κανόνες. Εκείνοι ελέγχουν, αυτή η ομάδα των πανεπιστημιακών ελέγχει όλους τους φακέλους, βγάζει τις βαθμολογίες και μετά εμείς απλά είμαστε εδώ για να δώσουμε τα βραβεία, για να γίνει μια ωραία βραδιά και να περάσουμε όλοι όμορφα. Μια απόλυτα διαφανής διαδικασία δηλαδή. Έτσι ακριβώς. Καλή επιτυχία.
Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα, υπάρχει ο τρόπος, πάρα πολύ απλά, ψηφιακά μπαίνετε στη σελίδα του ΕΒΕ, δηλώνετε συμμετοχή, καταθέτετε τις προτάσεις σας, εξετάζονται από την Διεπιστημονική Διαπανεπιστημιακή Επιτροπή που θα οριστεί για του χρόνου, για να έχετε κι εσείς μια συμμετοχή και γιατί όχι να τιμηθείτε και να διακριθείτε στον τομέα του ο καθένας. Συνεχίζουμε τώρα, διότι το παρόν στην εκδήλωση, στην πολύ όμορφη αυτή εκδήλωση, έδωσε και η συντονίστρια του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βόρειο Ελλάδα, η Έλενα Ισόκου. Πάμε να δούμε τη δήλωση στη Βεργίνα Τηλεόραση. Επιχειρηματικά βραβεία 2024, μια πολύ μεγάλη διοργάνωση, ένας θεσμός, κυρία Σόπου, που διοργανώνεται επιμελητήριο Χαλκιδικής με πολύ μεγάλη επιτυχία όλα αυτά τα χρόνια. Το Γραφείο Πρωθυπουργού βρίσκεται εδώ, στηρίζει την υγιή επιχειρηματικότητα, δίνει κίνητρα. Στηρίζει την υγιή επιχειρηματικότητα και δεν δίνει απλά κίνητρα, το έχει αποδείξει με τις κυβερνητικές πολιτικές που εφαρμόζει. Διαχρονικά τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, την αύξηση των θέσεων εργασίας, την πραγματική στήριξη των επιχειρηματιών που στα αλήθεια επενδύουν, έτσι ώστε να μην χάνεται πραγματικά ούτε ένα ευρώ πλέον από ό,τι τουλάχιστον είχαμε συνηθίσει παλαιότερα. Αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει πολλές φορές πόσο αγαπάει την επιχειρηματικότητα και πόσο τη στηρίζει, όχι όμως μόνο για την επιχειρηματικότητα, αλλά και για την εξέβρεση θέσεων εργασίας. Και δεν είναι τυχαίο ότι και οι δείκτες της ανεργίας έχουν μειωθεί σε τόσο μεγάλο βαθμό. Η Χαλκιδική είναι ιδιαίτερη περιοχή, έχει πολύ ιδιαίτερες επιχειρήσεις, έχει και το τουριστικό κομμάτι πάρα πολύ έντονα, αλλά έχει και τον πρωτογενή τομέα. Είναι δύο τομείς που και οι αλληλοσυμπληρώνονται, αλλά είναι και τελείως διαφορετικοί μεταξύ τους, άρα έχει κάποια άλλα χαρακτηριστικά. Χαιρόμαστε πάντως που βλέπουμε τους επιχειρηματίες, και τους παλιούς αλλά και τους νέους, να μην φοβούνται να επενδύουν σε μια Ελλάδα που είναι πιο δυνατή από ποτέ και σε μια χώρα που πραγματικά έχει αποδείξει ότι έχει μέλλον. Συνεχίζουμε τώρα με τον Άκη τον Μπαφά, που είναι ο γραμματέας παραγωγικών φορέων και επιχειρηματικότητας της Νέας Δημοκρατίας. Σας είπα ότι ήταν πλήθος κόσμου εκεί και μάλιστα καθήλυν αρμόδιοι, προκειμένου βεβαίως να τιμήσουν τις επιχειρήσεις που βραβεύτηκαν σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση. Η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι και νομίζω ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι σε αυτό, η πιο φιλοεπενδυτική κυβέρνηση που έχει γνωρίσει ο τόπος τουλάχιστον εδώ και πολλές δεκαετίες. Οι επενδύσεις ιδιωτικές είναι εκείνες οι οποίες θα αλλάξουν τη μοίρα του τόπου. Θα αυξήσουν τα χρήματα που έχει διαθέσει με κυβέρνηση. Θα δημιουργηθεί αυτό το πολύ κρίσιμο πλεόνασμα το οποίο λέμε, γιατί δεν έχει σημασία τόσο πολύ η ανάπτυξη αυτή καθ' αυτή από μόνη της, αλλά το πώς θα χρησιμοποιηθεί, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε πολύ περισσότερες και πολύ καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε διαθέσιμα χρήματα στον προϋπολογισμό για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες και τις υποδομές. Και τέλος, για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε όταν χρειαστεί, και το έχει κάνει πολλές φορές αυτή η κυβέρνηση, τους πιο ευάλωτους από εμάς. Εκεί συναντήσαμε και τον βουλευτή Α Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, τον Δημήτρη τον Κούβολα. Είχαμε άλλωστε την δυνατότητα να τα πούμε και διαζώσεις χθες εδώ στην πρεμιέρα της εκπομπής μας. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση όσον αφορά την κυβερνητική πολιτική που ακολουθείται στο κομμάτι στήριξης της επιχειρηματικότητας και φυσικά για το θεσμό αυτό που δίνει το παρόν κάθε χρόνο. Τα επόμενα χρόνια θα είναι γόνιμα για φιλοεπενδυτικά σχέδια. Είναι στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, στην ιδεολογία μας, στο DNA μας θα έλεγα, η στήριξη της επιχειρηματικότητας, της ελεύθερης ανταγωνιστικής οικονομίας, έχοντας όμως πάντα στο νου μας ότι υπάρχουν και πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας, πιο αδύναμοι συμπολίτες μας, αυτούς δεν πρέπει να αφήνουμε πίσω, αλλά επιστρέφοντας στα του επιχειρήν, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι εν προκειμένου αυτές οι οποίες πρέπει να έχουν τη στήριξη του οικονομικού επιτελείου. Θέλω να συγχαρώ το Επιμελητήριο Χαλκιδικής. Είσαι κάθε χρόνο εδώ. Είναι θεσμός σημαντικός η εκδήλωση για τα βραβεία επιχειρηματικότητας και φέτος όλοι εδώ. Περάσαμε ένα καλοκαίρι ξεχωριστό για τη Χαλκιδική. Γνώρισε η Χαλκιδική μεγάλη κινητικότητα. Η δραστηριότητα της σεζόν ήταν πάρα πολύ έντονη, όμως είχαμε και προβλήματα. Προβλήματα στις υποδομές, έλλειψη νερού. Η ανάγκη λοιπόν να ανταποκρίνεται οι υποδομές και η αυτοδιοίκηση του τόπου στις απαιτήσεις όλων όσων περνάμε το καλοκαίρι μας στη Χαλκιδική, που αυξάνει κατά πολύ ο πληθυσμός, θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ενός στρατηγικού σχεδιασμού που θα έχει σαν στόχο και φροντίδα να αντέχουμε
όλο το καλοκαίρι, απολαμβάνοντας ποιοτικές υπηρεσίες με προστασία του περιβάλλοντος στην πρώτη γραμμή. Πιάνομαι από το τελευταίο που είπε ο κύριος Κούβελας, γιατί αύριο θα φιλοξενήσουμε εδώ τον πρόεδρο των ξενοδόχων Χαλκιδικής, πρώην πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Ελλάδος, τον Γρηγόρη τον Τάσιο. Έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα και στο κομμάτι της τουριστικής σεζόν περίοδου, γιατί ο κύριος Κούβελας ανέφερε ένα-δύο προβλήματα τα οποία δημιουργούνται τους θερινούς μήνες λόγω των αυξημένων τουριστικών ροών στην ευρύτερη περιοχή. Θα κλείσουμε τώρα με ένα βίντεο που αφορά στην βράβευση του επιχειρηματία ιδιοκτήτη εστιατορίου, Μαρίνα, Ποτίδεα, μαγικό. Κάθε φορά που πάμε εκεί ικανοποιούνται στο απόλυτο οι γευστικοί μας κάλικες. Είναι ο κύριος Κώστας Κανακάρης, ο οποίος βραβεύθηκε και ο ίδιος για αυτό το οποίο ξέρει να κάνει πολύ καλά. Ένα ακόμη βραβείο στην κατηγορία τουρισμός εστίαση έρχεται να προσθεθεί στα επιχειρηματικά βραβεία 2024 που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Χαλκιδικής με πολύ μεγάλη επιτυχία για μία ακόμη χρονιά. Μαζί με τον κύριο Κώστα από τη Μαρίνα, στην Ποτίδεα, ένα ρεστοράν που ταξιδεύει γευστικά όλο τον κόσμο. Σαφώς, η επιχείρηση λειτουργεί εδώ και 37 συναπτά έτη. Λειτουργούμε όλο τον χρόνο καθημερινώς. Στόχος μας είναι η υψηλή ποιότητα και παροχές υπηρεσιών. Μια βράβευση που έρχεται να προσθεθεί στα υπόλοιπα βραβεία βεβαίως με το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, ένας θεσμός. Συμμετείχατε και εσείς φέτος με ένα βραβείο το οποίο λέει πολλά. Κάτι κάνετε σωστά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Επιμελητήριο για τη δουλειά που κάνουν η διοίκηση, τα μέλη και ο πρόεδρος ο Γιάννης Κουφίδης. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν και από τα βραβεία επιχειρηματικότητας και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Βλέπω απέναντι το ρολόι 5 και 34. Ξεφύγαμε ελάχιστα από το χρόνο μας. Θα ζητήσω συγγνώμη και από τη ροή και από τους υπόλοιπους συναδέλφους εδώ και συνεργάτες που ακολουθούν. Θέλοντας ωστόσο να ευχαριστήσω. Το έκανα και χθες, θα το κάνω και σήμερα, τους συνεργάτες, τους ανθρώπους που βρίσκονται μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Δεν είμαι μόνη μου εγώ εδώ, υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που δουλεύουν για αυτή την εκπομπή. Στο κοντρόλ λοιπόν, το Θοδωρή τον Αδάμο. Θοδωρή μου, με υπομένεις και σε ευχαριστώ. Το Φώτη τον Κινέζο, στην σκηνοθεσία και σε όλα αυτά τα οποία ξέρουν πολύ καλά να κάνουν, γιατί όλοι εδώ είναι επαγγελματίες. Στις κάμερες, τον Δημήτρη τον Μενεξέ και τον Νικόλα Ουδούρτσι, όπως και την αγαπημένη μου Άλκιστης. Ξέρει αυτή, γιατί την ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Ευχαριστώ και όλους εσάς που μείνατε κοντά μας μέχρι και αυτή την ώρα. Ακολουθεί ένα πλούσιο πρόγραμμα εδώ στη Βεργίνα Τηλεόραση. Μένετε πάντοτε συντονισμένοι. Και εμείς δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Την ίδια ώρα στις 3.30 σας θέλω συντονισμένους με μια πλούσια εκπομπή την οποία θα απολαύσετε. Γιατί ξέρετε, χτίζεται αυτή η σχέση εμπιστοσύνης. Σιγά σιγά, βήμα-βήμα. Καλό απόγευμα σε όλους.